Το MGS Master Collection είναι η ολοκαίρια συλλογή που η πασίγνωστη εταιρεία για εκπληκτικούς τίτλους Konami. Όπα, κάτσε. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι η ολοκαίρια συλλογή που η πασίγνωστη εταιρεία για μηχανές πατσίνκο Konami αποφάσισε να μας προσφέρει. Τι είναι τα πατσίνκο? Τζόγος, κουλοχέριδες, εύκολο χρήμα. Στο σημείο που να κάνουν remake όλα τα cutscenes του Metal Gear Solid 3 και να τα κλείδουν πίσω από slot machines. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά πίσω και ας γυρίσουμε πίσω σε μια πιο άγνη εποχή. Καιρός για PlayStation. Αυτό θα πήγε από πες. PlayStation. Τέρμα τα μαθήματα, τέρμα τα παιχνιδιά. Μια εποχή που το gaming ήταν συνώνυμο με την ποιότητα και μερικά πολύγωνα σε μορφή πατάτας μας έκαναν να νιώσουμε τη μεγαλύτερη συγκίνηση της παιδικής ζωής μας. Το Metal Gear Solid ήταν ένα action adventure stealth game από τον πατέρα όλων μας, τον πάγκλικο και παθιασμένο Hideo Kojima. Ένα όνομα συνώνυμο με την επιτυχία αλλά και τον δράμα. Κυρίως γιατί εμφανίστηκε στα ελληνικά κανάλια σαν τρομοκράτης. Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η δολοφονία εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίντζο Άμπε, μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Απογοητευμένος, η αστυνομία μαθαίνει ότι είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και δίδασκε ως καθηγητής σε ιατρική σχολή μαθήματα φυσιοθεραπείας για ασθενείς με άνοια. Αλλά επίσης για τα υπερβολικά controversial video games του, τα οποία περπατούσαν στη λεπτή γραμμή μεταξύ ταινίας και παιχνιδιού, κάνοντας έτσι πολλούς να αναρωτιούνται αν παίζουν ένα game με πολλά cutscenes ή αν βλέπουν μια ταινία πασπαλισμένη με gameplay moments. Δώστα, Snake. Μπαμπά, τώρα, Ναόμι, μπαμπά. Ια, Snake. Μπαμπά, τι είναι αυτό? Ια, μπαμπά, τι είναι. Δάπα, και ποιο θα καθέ. Και αν και στις μέρες μας είναι κωμικό να τον χαρακτηρίζουμε κάτι λιγότερο από ιδιοφυΐα, η κριτική του τότε δεν έδειχναν την ίδια αγάπη. Στόχος του Kojima ήταν να αποδείξει ότι τα games μπορούσαν να κοντράρουν τα κινηματογραφικά epics. Με χορογραφία και κινηματογραφία όχι μόνο στα cutscenes, αλλά επίσης και στο gameplay. Storytelling μέσω του στισήματος των χαρακτήρων στο πλάνο. Show, don't tell ήταν το μεγάλο επίτευγμα του Kojima, μιας και έχοντας περάσει σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, η μανία του με τις τεράστιες παραγράφους από προηγούμενους τίτλους έπρεπε να περιοριστεί. Το Metal Gear Solid άνοιξε νέους ορίζοντες για το τότε πρωτοεμφανιζόμενο PlayStation, ανεβάζοντας το immersion σε απίστευτα επίπεδα και δείχνοντας μας ότι το gaming ήταν έτοιμο να πάει στο επόμενο επίπεδο. Με το fourth wall breaking να πηγαίνει στο Θεό και σε ορισμένες περιπτώσεις τον κόσμο να αναρωτιέται αν ο Kojima έχει μαντικές δυνάμεις. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις τον δεύτερο τίτλο στις μέρες μας και να μην αναρωτηθείς αν συμβαίνει κάτι ύποπτο. Ο σχολιασμός για τα social media, η επιρροή των AI, παραπληροφόρηση και χειραγώγηση. Πραγματικά, ένας από τους πιο βαθιστόχαστους τίτλους. Και φυσικά με τον πιο μπάντας χαρακτήρα όλων των εποχών. Βασισμένος στο κορμί του Van Damme και στο πρόσωπο του Christopher Walken, ο Solid Snake ήταν η επιτομή του αρσενικού. Με την εκπληκτικά καθηλωτική φωνή του David Hayter, ο Snake πήρε το τυπικό πακέτο του action αρσενικού από τα 80s και τα 90s, από το Stallone και το Schwarzenegger, και το πακέταρε σε ένα πιο lean μοντέλο στα κυβικά του James Bond, δίχως όμως να μειώσει την τεστοστερόνη. Σε μια επιχείρηση διείσδυση σε ένα εχθρικό φρούριο, με σκοπό να κάνει τα πάντα λίμπα, να σώσει την κόμενα ή το οτάκου, και να φύγει δίχως να κοιτάει τις εκρήξεις πίσω του, γιατί... Cool. Σε μια ιστορία με καμουφλάρισμα, όπλα, τάγκς, νανορομπότς και φυσικά ένα τεράστιο μέκα. Γιατί ο Kojima όταν ήταν μικρός, άκουγε τερμαγκάζι. Ό,τι και να κάνεις να το ξέρεις δεν σε παίρνει. Τερμαγκάζι, 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 τερμαγκάζι. Και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, η εισαγωγή με την όπερα έμοιαζε ιδανική. Και αντί να σε βγάλει από την εμπειρία, σε έκανε να αναρωτιέσαι τι ακόμη σε περιμένει. Ήταν τόσο τρελό που για κάποιο λόγο πέτυχε. Ο δεύτερος τίτλος ήταν ένα sequel της περιπέτειας του Snake και ο τρίτος μια αναδρομή στο παρελθόν, δίνοντας έτσι στον αρχικά πιξελιασμένο protagonist βάθος και πάθος, κάνοντας τον να σταθεί στο πέρασμα του χρόνου και να γίνει διαχρονικός. Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσω τους τίτλους Metal Gear με μια πρόταση, θα τους έλεγα ότι είναι σαν το καλό κρασί. Παρόλη την υπερβολή τους ή τα outdated γραφικά τους, πάντα θα εκτιμούνται από gaming οι δίμονες και ευδαίμονες που επιζητούν ποιότητα. Συμβαίνει όμως το ίδιο με το Master Collection. Αν θες πραγματικά να μάθεις, τότε πάτα το link εδώ.